Ως Γενική Γραμματεία Δασών έχουμε σαν όραμα το έξυπνο και αηφόρο δάσος. Και μου έκανε εντύπωση χθες που στην παρουσίαση παρουσιάστηκαν εφαρμογές έξυπνου δάσους. Και μάλιστα στα πλαίσια αυτά οργανώσαμε και ένα διαγωνισμό καινοτομίας για νέες τεχνολογίες που έχουν σχέση με το δάσος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και στη Γενική Γραμματεία. Και μία από τις ομάδες που διακρίθηκαν ιδιαίτερα, μάλιστα πήρα και την πρώτη θέση, έχω την αίσθηση, ήταν η ομάδα Ανανίας, η οποία έχει αναπτύξει το σύστημα εδώ του ΣΠΑΙ. Η τεχνολογία είναι το κλειδί και στη συνεργασία. Είναι δεδομένο δηλαδή ότι με τις νέες τεχνολογίες, και αυτό παρουσιάστηκε και χθες, μπορούμε πολύ πιο εύκολα να συνεργαζόμαστε όλοι, να συνεργάζονται όλοι οι φορείς που έχουν αρμοδιότητα, να συνεργάζονται με τις ΜΚΟ, να συνεργάζονται όλα τα Υπουργεία μεταξύ τους και οι Δήμοι, οι 11 Δήμοι, έτσι ώστε να έχουμε μια αποτελεσματική διαχείριση. Αυτό ήθελα να πω και συγχαρητήρια στο ΣΠΑΙ πράγματι για την καινοτόμα εφαρμογή. Ωραία, ευχαριστούμε και εμείς τον Γενικό Γραμματέα. Οπότε... Αυτό είναι δεδομένο, αγαπητέ Πρόεδρε, είναι δεδομένο αυτό, το είπα από την πρώτη στιγμή, ότι η ανταπόκριση που έχουμε βρει στο παρόντα τουλάχιστον χρόνο από τη φυσική ηγεσία δεν υπάρχει. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Ο λόγος είναι σας. Σας ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, γιατί έχουμε ξεφύγει λίγο στον χρόνο. Να σας ευχαριστήσω θέλω και να σας συγχαρώ και για την πρόσκληση και για τις δράσεις σας εκ μέρους μου και εκ μέρους του κυρίου αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος, του αντιστρατήγου Γεώργιου Πουρναρά. Να ξεκινήσω λίγο για να μην έχουμε παρανοήσεις. Ο αρχηγός της πυροσβεστικής μπορεί να είναι οπουδήποτε για άλλο είδους συντονισμό και γιατί μπορεί διαφορετικά να χειριστεί πόρους, αλλά σε κάθε περίπτωση ο κάθε τοπικός διοικητής, ο τοπικός περιφερειάρχης είναι αυτός που αναλαμβάνει το έργο του στους δρόμους ή στο βουνό. Τέλεια. Κάτι δεύτερο. Η στατιστική είναι ένα τέλειο εργαλείο. Αν χρησιμοποιηθεί σωστά. Ταυτόχρονα είναι και η επιστήμη που λέει ψέματα. Αν δεν βάλεις όλους τους παράγοντες και όλες